Λοιπόν, στη συνέχεια ε, όσον μας είπε η κυρία Γκίνη, ε, έτσι λίγο να συνοψίσουμε ότι για να μπορούν οι μαθητές να επιτύχουν τη μάθηση, να έχουν μια αποδοτική μάθηση, είναι σημαντικό να έχουν κίνητρο για μάθηση, να είναι ήρεμοι, και αυτό μιλάμε κυρίως συναισθηματικά, να έχουν ενδιαφέρον, να τους προκαλείται το ενδιαφέρον από αυτό που παρακολουθούν και να νιώθουν ασφαλείς και ικανοί να συμμετέχουν ενεργά. Φυσικά, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και όλοι μας, αποδίδουμε το δυναμικό, το καλύτερο δυναμικό με την προϋπόθεση ότι αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας. Έχουμε ένα μαθητή με χαμηλή σχολική επίδοση και εκεί θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί έχει χαμηλή σχολική επίδοση ο συγκεκριμένος μαθητής, τι συμβαίνει. Υπάρχει έλλειψη αυτοπιθαρχίας, ε, είναι ένας μαθητής που είναι απρόθυμος να μελετήσει ή που δεν μπορεί να μελετήσει, που δεν υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον στο σπίτι του να μελετήσει, που υπάρχουν αντίξουσες συνθήκες, που μπορεί σε και στι δικέ μα κοινωνίε για μεγαλύτερα παιδιά και στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο σε άλλε κοινωνίε, να είναι αναγκασμένος ε, να δουλέψει ή να ζει σε ένα κατεπιστικό περιβάλλον, σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, να μην υπάρχει χώρο μέσα στο σπίτι, ε, να υπάρχουν προβλήματα, να είναι μόνο του ένα παιδί, να μην είναι οι γονεί κάποιο να τον καθοδηγήσει. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διερευνήσουμε πριν καταλήξουμε στο γιατί έχει χαμηλή σχολική επίδοση ένας μαθητής και σίγουρα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια ψυχοκοινωνική ή συναισθηματική δυσκολία και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως έχουμε μια οξία εκδήλωση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Έχουμε έναν μαθητή, μια μαθήτρια που είχε μια ικανοποιητική επίδοση ή ακόμα και άριστη και ξαφνικά βλέπουμε μια μεγάλη πτώση. Από τα σημεία που αναφέραμε και που μας ε, κρούν τον κόνδο του κινδύνου ότι κάτι συμβαίνει. Και αφού διερευνήσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε μήπως υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία που δεν έχει διαγνωστεί. Τι θα μας πει ο γονιός? Θα μας πει ότι έχω ένα παιδί που όλοι μου λένε ότι μπορεί και καλύτερα, αλλά όσο και να προσπαθεί, όσο και να διαβάζει, όσο και να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, δεν τα καταφέρνει. Θα πει «Γιατρέ», Εντάξει, όλα του καλά, αλλά πάει Δευτέρα, Τρίτη, Δημοτικού, δεν μπορεί να διαβάσει καλά. Διαβάζει αργά, τον βλέπω ότι συλλαβίζει. Ε, διαβάζει κάτι, μετά ρωτάω, δεν ξέρει να μου πει τι διάβασε, δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή το νόημα ε, του κειμένου. Το ίδιο μου λένε και στο σχολείο, είναι σημαντικό να έχουμε μία εικόνα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, από το τι συμβαίνει στο σχολείο και όχι μόνο τι μας λέει ο γονιός. Δεν έχει καλό γραφικό χαρακτήρα, δεν καταλαβαίνω τα γράμματά του, δεν τα καταλαβαίνει κανείς, κάνει πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη, δεν γράφει σε μία ευθεία γραμμή. Ε, στο προηγούμενο χάνει τη σειρά του κειμένου όταν διαβάζει και πρέπει να βάζει το δάχτυλο. Για μεγαλύτερα παιδιά αυτό. Για ένα παιδί πρώτη δημοτικού άντ και στην Δευτέρα, δεν θα μα προβληματίσει. Το περιμένουμε αρχικά, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει σε μεγαλύτερε τάξει του δημοτικού. Αν λοιπόν μα αναφέρει κάποια από αυτά, μπορεί επίση να μα πει ότι δυσκολεύεται και στου αριθμού. Πιο σπάνιο, αλλά μπορεί να μα αναφέρει και κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να κάνει προσθέσει. Έχει φτάσει στην Τετάρτη, Πέμπτη, Δημοτικού και ακόμα μετράει με τα δάχτυλα. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία μπορεί, θα μα προβληματίσουν γιατί αν το παιδί αυτό μπορεί να έχει κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Οι ειδικέ μαθησιακέ δυσκολίε. Ε, Πλέον τώρα μπορούμε και έχουμε και τη δυνατότητα και τα εργαλεία και τις γνώσεις να τις διαγνώσουμε από Νωρί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περιστατικά, ειδικά σε πιο ύπης καταστάσεις, που δεν έχει γίνει η διάγνωση, που δεν έγινε ποτέ η διάγνωση και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες που δεν, έχουν πολύ, που δεν έχουν διαγνωστεί καθόλου. Και συνήθως πολλές φορές ο γονιός λέει, Ξέρετε, και εγώ μάλλον κάτι έχω, γιατί και εγώ βλέπω ότι κάνω πολλά λάθη, ότι δεν μπορώ να διαβάσω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε προηγουμένως και η κυρία Γκίνη, γιατί αμέσω παίρνουμε και ένα κληρονομικό ιστορικό. Όσο νωρίτερα διαγνωστούν, τόσο καλύτερη είναι η εξέλιξή τους. Ε, συνήθως τα συμπτώματα τα εντοπίζουμε στα πρώτα σχολικά χρόνια, θα πούμε όμως συνέχεια και για ενδείξεις που έχουμε στην προσχολική ηλικία. Όσο μεγαλώνει η τάξη, Τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα και τόσο πιο έκδηλη είναι η κατάσταση. Ε, δεν θα σταθώ σε αυτά, τα ανέφερε ήδη η κυρία Γκίνη. Θέλω να μείνω μόνο στην γραμμή που είναι κόκκινη. Για να βάλουμε διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, θα πρέπει το παιδί να έχει φυσιολογικό νοητικό πηλίκο. Μιλάμε για ειδικέ μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχουν και γενικές ή γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτή την κατηγορία δεν έχουμε φυσιολογικό νοητικό πηλίκο. Έχουμε νοητική υστέρηση ή οριακή νοημοσύνη, οπότε αυτές είναι μία άλλη κατηγορία. Συνήθως υπάρχουν και άλλα θέματα, υπάρχουν γενετικά σύνδρομα και επίσης εξαιρούνται από τις ειδικέ μαθησιακές δυσκολίες οι περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα στην όραση στην ακοή. Οπότε μιλάμε για παιδιά που δεν έχουν συνοδά τέτοιου είδους προβλήματα και που έχουν φυσιολογικό νοητικό πηλίκο. Πώς θα βάλουμε τη διάγνωση. Καταρχήν είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει ένα τεστ νοημοσύνης. Όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Γκίνη, θα πρέπει να ελέγξουμε την ικανότητα ανάγνωσης, την ικανότητα γραφής, τα μαθηματικά, και να δούμε αν συνεπάρχουν και κάποια προβλήματα συμπεριφοράς, γιατί υπάρχει συνοσυρότητα, μπορεί οι μαθησιακές δυσκολίες να συνεπάρχουν με διάσπαση προσοχής, ελληματικής προσοχής, υπερκινητικότητας, μπορεί να συνεπάρχουν και με κάποια άλλη αναπτυξιακή διαταραχή τύπου φάσματος. Τα νοητικά τεστ που χρησιμοποιούμε είναι για τα παιδιά το WISC, για άνω των 16 ετών και για ενήλικες το WAIS. Πάντα παίρνουμε και ζητάμε εκτός από τους γονείς πληροφορίες και από το σχολείο και από τους εκπαιδευτικούς, γιατί θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο κατεξοχήν εκπαιδευτικό πλαίσιο που είναι το σχολείο και όχι μόνο τι λέει ο γονιός στο σπίτι όπως ανέφερε και η κυρία Γκίνη, πολύ σημαντικό να παίρνουμε πληροφορίες από το ιστορικό, τα αναπτυξιακά, ηλικιακά ορόσημα, ε, αν έχει κάνει επαναφήτηση, αν δυσκολεύτηκε στον παιδικό σταθμό, στο προνήπιο, στον υπιαγωγείο, αν χρειάστηκε να κάνει εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, όλα αυτά μας δίνουν σημαντικά στοιχεία. Θα πρέπει επίσης απαραίτητο να γίνεται ένας έλεγχος όραση και ακοή. Μπορεί να έχουμε και έναν μαθητή, ειδικά σε μεγαλύτερε τάξει, που δυσκολεύεται γιατί βλέπει καλά στον πίνακα θα πρέπει να αποκλείσουμε και τέτοιες αιτίε. Έχει, ας πούμε, μοιοπία. Ε, για αυτό πιστεύω και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε στο επόμενο workshop αφορά τους εφήβους. Είναι ένας τρόπος προσέγγισης, ο βασικός τρόπος προσέγγισης, ένα εργαλείο ας πούμε προσέγγισης στον έφηβο είναι το ακρονίμιο HEDGE, το οποίο όπως βλέπετε αντιστοιχεί, το H στο HOME, δηλαδή οικογένεια, το Education, εκπαίδευση, eating, διατροφή, ύπνος, ACTIVITY, δραστηριότητες, drugs, επικίνδυνες συμπεριφορές, safety, ασφάλεια, SEXUALITY, διαφιλικές σχέσεις, suicide, ψυχική υγεία. Τι είναι αυτό, είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε και πάνω στον οποίο χτίζουμε την προσέγγιση στον έφηβο, τη συνέντευξη που θα κάνουμε με τον έφηβο, τη συζήτηση αν θέλετε. Κάνουμε λοιπόν ερωτήσεις γύρω από αυτούς τους άξονες. Οι ερωτήσεις αυτές και τώρα ανοίγω μια παρένθεση να τα πούμε λίγο και αυτά και ελπίζω να τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ε, η προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται όπως είπαμε και χθε, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ηρεμίας θα πρέπει να ε, πούμε πρώτα στον έφηβο για το ιατρικό απόρριτο, να εξηγήσουμε εκτός από ορισμένε περιπτώσεις ότι ό,τι πούμε μένει μεταξύ μας και από εκεί και πέρα χτίζουμε τη συζήτησή μας πάνω σε αυτά. Χαλαρά, δηλαδή, α, είπαμε με τους γονείς ότι με... και αυτή γίνεται όταν είμαστε με τον έφηβο ε, οι δυο μας. Παίρνουμε πρώτα τα στοιχεία από τους γονείς και στη συνέχεια τους ζητάμε να αποχωρήσουν και μιλάμε με το παιδί οι δυο μας, με τον έφηβο ή την έφηβη. Και ξεκινάμε τη συζήτηση. Ε, όσο αφορά, πούμε, το home. Α, είδα λοιπόν ότι μένει στο χολαργό. Ε, σε τι σπίτι μένετε, μένει σε μια πολυκατοικία, ναι. Σε ποιον όροφο, όπω είναι το σπίτι σου, έχει δικό σου δωμάτιο. Περιέγραψε μου λίγο το δωμάτιό σου. Έτσι ώστε να κάνουμε το παιδί να αισθανθεί άνετα, να προχωρήσουμε να πάρουμε σημαντικέ πληροφορίε εδώ, α πούμε, στην εκπαίδευση. Ρωτάμε, είπαμε, πηγαίνει τη Δευτέρα Γυμνασίου. Ε, σε ποιο σχολείο πα, Σ' αρέσει το σχολείο σου, Πώ περνά, Τα πηγαίνει καλά με του εκπαιδευτικού, ε, Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα, Τι μέσο όρο έχει βγάλει, Και όλα αυτά βέβαια γίνονται σε μία μορφή συζήτηση, χαλαρά, όχι με ανακριτικό τρόπο, ούτε ε, κρίνοντα. Δηλαδή, αν πει Έβγαλα μέσο όρο 13, Δεν θα πούμε Ε, δεν και πολύ καλό. Πούμε μπράβο, πολύ καλά. Ε, υπάρχει κάποια δυσκολία. Μετά θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε έτσι με έναν πιο ευγενικό τρόπο για να δούμε γιατί βγάζει 13 αυτό το παιδί. Δεν μπορεί να αποδώσει, υπάρχει κάποιο θέμα, αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία, έχει κάποια διάσπαση προσοχή. Συμβαίνει κάτι στο σπίτι του, κάτι στον ίδιο. Και προχωράμε και στα υπόλοιπα, στάθηκα τώρα σε αυτό και ελπίζω να μας δοθεί χρόνο στο επόμενο workshop να τα πούμε πιο αναλυτικά, γιατί τώρα σας έδωσα ένα πολύ 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 γρήγορο μπούσουλα και σίγουρα θα σας έχουν γεννηθεί πολλές απορίες. Ε, ελπίζω ότι στο workshop που θα ακολουθήσει θα τις λύσουμε. Λοιπόν, τι λέει ο νόμος ε, για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ε, συμπεριλαμβάνονται ε, οι μαθητές με ειδικέ μαθησιακές ανάγκες σε αυτούς που έχουν ε, δικαίωμα και για προφορική εξέταση. Ε, για να γίνει αυτό, θα πρέπει όλοι, παι να περάσουν από τα γνωστά σε όλους και δασί στην παρούσα φάση, γιατί, όπως γνωρίζετε, έχουν αλλάξει και κάποια ονόματα το τελευταίο διάστημα. Είναι το παλιό κεδί, λοιπόν. Ε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, αφού... Έχει μπει η διάγνωση. Αφού εμεί, σαν παιδίατροι, έχουμε υποψιαστεί, έχουμε κάνει ίσω και ένα πρωτοδιαγνωστικό έλεγχο. Έχουμε παραπέμψει στον κατάλληλο ειδικό. Μετά προγραμματίζεται ένα ραντεβού στο αντίστοιχο επιστοποιημένο κέντρο από το Υπουργείο Παιδεία. Στην παρούσα φάση είναι τα κεδασί. Εκεί λοιπόν γίνεται μία επιπλέον αξιολόγηση. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τι ανάγκε του μαθητή, προτείνονται οι ε, ε, λύσει που χρειάζονται. Είτε αυτό είναι προφορική εξέταση, είτε είναι παράλληλη στήριξη είναι τμήμα ένταξη ανάλογα και με το τι συνοσυρότητα μπορεί να υπάρχει. Και αφού νομίζω ότι έχουμε αναλύσει και, με όσα είπε προηγουμένως η κυρία Γκίνη, το κομμάτι των μαθησιακών δυσκολιών για τα μεγαλύτερα παιδιά, θα ήθελα λίγο να μιλήσω τι θα μας προβληματίσει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Γιατί, όπως είπαμε, δεν είναι εύκολο να βάλουμε διάγνωση σε ένα παιδί που δεν πηγαίνει ακόμα σχολείο, που δεν γράφει και δεν διαβάζει. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μας προβληματίσουν και να προσπαθήσουμε να τα διερευνήσουμε, να συστήσουμε ίσοντος ως και κάποιο περαιτέρω έλεγχο και παρέμβαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εδώ να παρέμβουμε όσο περισσότερο πρόημα γίνεται. Και όλα αυτά αφορούν και τη σχολική ετοιμότητα, το κατά πόσο είναι ένα παιδί έτοιμο να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού. Ξεκινάω λοιπόν με την καθυστέρηση λόγου, γιατί; Γιατί πολλές επιστημονικές μελέτες συσχετίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες με την καθυστέρηση λόγου και τις διαταραχές λόγου. Πότε λέμε ότι έχει ένα παιδί καθυστέρηση λόγου; Μιλάμε και αναφερόμαστε για παιδιά πρώην ηλικίας, στα οποία οι σχολικές δεξιότητες της ομιλίας έχουν καθυστερήσει. Δηλαδή, τι συμβαίνει, ενώ το παιδί μεγαλώνει, η γλωσσική του εξέλιξη δεν συμβαδίζει πάντα με την βιολογική του ορίμανση. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ε, διάφορα άγνωστα αίτια ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιε γνωστής αιτιολογίας και να σχετίζεται με διάφορες διαταραχές όπως και μαθησιακές δυσκολίες. Νομίζω ότι αυτό ο πίνακα είναι αρκετά βοηθητικό για να έχουμε περίπου στο νου μας, τι περιμένουμε στο λόγο, στην εξέλιξη λόγου σε κάθε παιδί ανάλογα με την ηλικία. Ε, ένα παιδί λοιπόν 15 μηνών περιμένουμε ότι θα παράγει τουλάχιστον μία λέξη. Ένα παιδί 2 ετών τουλάχιστον 50 λέξεις. Συγγνώμη, δεν δείχνει καλά αυτό. Ωραία. Ε, ένα παιδί 2,5 ετών, 200 λεξεις Τριών 3-4 ετών θα συνδυάζει 3 με 4 λέξεις σε μία ε, πρόταση. Ε, από εκεί και πέρα, πάνω άνω των 4 ετών, περιμένουμε έναν πιο εξελιγμένο λόγο. Περιμένουμε να μπορεί να ανταποκρίνεται και σε πιο σύνθετες ε, εντολές. Αν δεν συμβαίνουν αυτά, μιλάμε για διαταραχές λόγου. Οι διαταραχές του λόγου περιλαμβάνουν δυσκολίες στην κατανόηση, στην έκφραση ή και στη χρήση του λόγου. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να επηρεάζουν το περιεχόμενο, δηλαδή τις έννοιες ή το λεξιλόγιο, τη μορφή δηλαδή τη σύνταξη, τη μορφολογία, τη γραμματική φωνολογία και τη σωστή χρήση, δηλαδή κατά πόσο ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή στιγμή. Θα πω λίγα λόγια για τις διαταραχές του λόγου. Ε, διακρίνουμε τη γενική καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζει το παιδί μια αργοπορία στην εξέλιξη σε σχέση με τα παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Μπορεί να επηρεάζεται ο λόγος του αυτός καθεαυτός, μπορεί να επηρεάζεται το λεξιλόγιο, να έχει δηλαδή ένα πιο φτωχό λεξιλόγιο από το αναμενόμενο, η χρήση της γραμματικής και η κατανόηση του λόγου. Στην ειδική γλωσσική διαταραχή, η οποία είναι μια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται λίγο από λίγο διαφορετικά πράγματα, χαρακτηρίζεται από αργό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης και εδώ έχουμε καθυστέρηση και στην έκφραση και στην αντίληψη λόγου και έχει σαν βασικό χαρακτηριστικό την έντονη δυσκολία στην χρήση λειτουργικών μορφημάτων, όπως είναι τα άρθρα, προθέσεις και της γραμματικής μορφολογίας, δηλαδή καταλήξεις. Και πιο απλές διαταραχές, διαταραχή της άρθρωσης, που έχουμε μια δυσκολία στην παραγωγή των ήχων και συνήθως έχουμε μια μη κατανοητή ή δυσνόητη ομιλία, φωνολογική διαταραχή, λανθασμένη αποτύπωση των φωνολογικών κανόνων ε, και δυσαρθρία, διαταραχή η οποία σχετίζεται με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ της αναπνοής, της άρθρωσης, της φώνησης και της προσοδίας, εδώ μπορεί να έχουμε και άλλες κινητικές δυσκολίες και γι' αυτό να έχουμε μια δυσκολία γενικά στη λεπτή κινητικότητα και γι' αυτό να υπάρχει και αυτή η δυσκολία στην άρθρωση. Απραξία, διαταραχή οποία σχετίζεται με δυσκολίες στον προγραμματισμό συντονισμένη και με ακρίβεια εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων τραυλισμός, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπω εδώ σε λεπτομέρειες και τέλος φωνητικές διαταραχές δυσφωνίες. Είναι οι διαταραχές που σχετίζονται με την οποιαδήποτε αλλαγή στην ποιότητα της φωνής του ατόμου. Ήδη ε, ανέφερε η κυρία Γκίνη την φωνολογική επίγνωση. Ε, επίσης, νομίζω κάτι εδώ είχαμε πει να πούμε επεξηγηματικά. Οκ. Okay. Ε, λοιπόν, για τη φωνολογική επίγνωση, ε, δεν θα σταθώ, τα είπε ήδη η κυρία Γκίνη, αλλά έχουμε αρκετά παραδείγματα στη συνέχεια για να καταλάβετε τι μπορείτε να κάνετε και στο ιατρείο. Ε, σημαντικό όμως στοιχείο του να έχει εξελιχθεί φωνολογική επίγνωση, ε, αυτό μάλλον εξετάζεται κατά τη διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας. Στη σχολική ετοιμότητα κοιτάμε εάν το παιδί έχει ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης, τόσο σωματικό όσο κινητικά ψυχοκοινωνικά, δηλαδή παίζει σημαντικό ρόλο και η συμπεριφορά του παιδιού, όχι μόνο όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Άρα μας ενδιαφέρει και η ψυχοκοινωνική και η συναισθηματική ανάπτυξη και η γλωσσική και η γνωστική του ανάπτυξη. Κοιτάμε πάλι το παιδί ολιστικά. Ακόμα και αν ένα παιδί ε, έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει μαθησιακά, αν η συμπεριφορά του είναι τέτοια που δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην τάξη και αυτό το καθιστά μη έτοιμο για να παρακολουθήσει το σχολείο. Την προ... Μιλάμε πάντα για την πρώτη δημοτικού. Τι θα ελέγξουμε, τι θα εκτιμήσουμε στη σχολική ετοιμότητα. Θα εκτιμήσουμε τον προφορικό λόγο των παιδιών ως προς όλα τα υποσυστήματα της γλώσσας. θα εκτιμήσουμε τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, την ακουστική κατανόηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ε, γραμματισμού και συνδυάζοντας όλα αυτά θα δούμε ε, το ιδιαίτερο προφίλ, το εξατομικευμένο προφίλ του κάθε παιδιού για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να προτείνουμε τα κατάλληλα ε, εξατομικευμένα προγράμματα ε, παρέμβασης ανάλογα με τις ελλείψεις που έχει το παιδί σε κάθε τομέα. Και θα περάσω σε ορισμένα διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τον παιδίατρο κατόπιν ε, κατάλληλης εκπαίδευση στο ιατρείο του. Το πρώτο εργαλείο είναι σχετικά ε, πρόσφατο, ε, είναι το λογόμετρο. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο γιατί γίνεται μέσω τάμπλετ και είπαμε ότι τα παιδιά πλέον είναι μέσα στην τεχνολογία, ζουν στην τεχνολογία. Θέλουμε να προσέχουμε πώ χρησιμοποιούν την τεχνολογία, αλλά δεν θα τα αποκόψουμε κιόλα και του τραβάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο εργαλείο, για τον απλό λόγο ότι γίνεται μέσω τάμπλετ. Είναι μια εφαρμογή στην ουσία σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης, που έχει στόχο την ανείχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό και στο γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα εφαρμόζεται σε παιδιά ηλικίας 4 7 ετών. Ε, έχει σταθμιστεί σε ένα δείγμα σχεδόν χιλίων παιδιών στην Ελλάδα, ε, ηλικίες 4 έως 7 ετών. Ε, έχει ε, Πλέον δεν είναι, ε, έχουν, το έχουν και λίγο χωρίσει και υπάρχει και το με λιγότερες δοκιμασίες που είναι στοχευμένο στο να εντοπίζει μαθησιακές δυσκολίες και ε, άλλο ένα κομμάτι που εντοπίζει στοχευμένα διαταραχέ ε, διαταραχές του λόγου. Γίνεται αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης σε επίπεδο φωνήματος, αξιολόγηση μορφολογικής επίγνωσης, αξιολόγηση αναδιόμενου γραμματισμού, όλα αυτά που είπαμε ότι αφορά, αφορούν τη σχολική ετοιμότητα. Ε, και είναι ένα εργαλείο το οποίο ε, μπορεί να μας δείξει αν υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης ειδικών μαθησιακών δυσκολίων αργότερα στο δημοτικό σχολείο. Έχω παραδείγματα και για τα δύο ε, διαγνωστικά εργαλεία στην επόμενη παρουσίαση οπότε θα περάσω λίγο στο Αθηνά Τεστ ε, το οποίο είναι και αυτό σταθμισμένο, είναι ένα ε, πιο παλιό και πιο δοκιμασμένο εργαλείο ε, αφορά παιδιά ηλικίε 5-9 ετών, ωστόσο μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί και σε μικρότερα και σε λίγο μεγαλύτερα. Συνήθω είναι από τον Υπιαγωγείο μέχρι και Πέμπτη Δημοτικού. Το Αθηνά Τεστ έχει περίπου νομίζω 13 δοκιμασίε, ωστόσο υπάρχει και βραχία χορήγηση που αυτή προτείνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο για έλεγχο τη σχολική ετοιμότητα. Αν κάποιο κάνει το πλήρη έλεγχο, αφορά Συγκεκριμένα τι μαθησιακέ δυσκολίε και μπορεί να εντοπίσει και άλλα θέματα που έχει το παιδί στους τομεί που αναφέραμε προηγουμένω. Όπως και το λογόμετρο, λοιπόν, έχει μία διπλή χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ανείχνευση μαθησιακών δυσκολιών και για έλεγχο σχολικής ετοιμότητας. Το λογόμετρο αφορά κυρίως διαταραχές λόγου, τόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο ανείχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και σαν εργαλείο ε, ανείχνευση σχολική ετοιμότητα. Ε, ένα πολυθεματικό ε, τεστ ε, έχει ε, αφορά πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, έχει κλίμακες νοητικής ικανότητας, άμεση μνήμη ακολουθίων, ολοκλήρωση λοιπόν παραστάσεων, γράφοφωνολογική ε, ενημερότητα και νευροψυχολογική οριμότητα. 14, όχι 13, με συγχωρείτε, και έχει και μια συμπληρωματική. Ε, σχετίζονται με τις δυσκολίε που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Και ο σκοπός χρήσης του συγκεκριμένου τεστ είναι η αναλυτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού και ο εντοπισμός των περιοχών οι οποίε είναι ελληματικές. Ε, δεν θα σταθώ εδώ, τα ανέφερε ήδη η κυρία Γκίνη, οπότε να βάλουμε την επόμενη παρουσίαση να δούμε τα παραδείγματα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι μια εικόνα που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε σε ένδοση για τις μαθησιακές δυσκολίες, πώς βλέπει τον κόσμο ένα παιδί με δυσλεξία, εγώ θα έλεγα ακατανόητο, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς, μπερδεμένα γράμματα, ανακατεμένα. Δεν μπορεί καθόλου να επεξεργαστεί λοιπόν την πληροφορία που βλέπει, διαβάζει. Ε, ήδη είχε κάποια παραδείγματα η κυρία Αγκίνη. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για δυσγραφία, δεν μιλάμε για ε, κακό γραφικό χαρακτήρα, ίσως λίγο δυσανάγνωστο. Μιλάμε για Μεγάλη δυσκολία για γράμματα ανακατεμένα. Νομίζω ότι κανεί δεν μπορεί ακριβώ να διαβάσει τι προσπαθεί να γράψει εδώ αυτό ο μαθητή. Ειδικά στο πάνω παράδειγμα, έχει χάσει τελείω και τη σειρά. Το βλέπετε, Ή δεν το, είναι το, καθόλου ευθυγραμμισμένο. Κάποιο που, που έχει, ναι. Οπότε, αν κάποιο μπορεί να το διαβάσει, <laughs> α κάνουμε και διάγνωση τώρα. Λοιπόν, και από κάτω πάρα πολλοί ε, αναγραμματισμοί. Βλέπετε εδώ το ΔΕΝ. Που αντί για ε έχει γράψει τρία. Πολύ χαρακτηριστικό βέβαια, και πάλι εδώ να πω ότι σε ένα μαθητή πρώτη δημοτικού, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να το κάνουν στην αρχή, ειδικά το πρώτο τρίμηνο. Ε, πάντα αξιολογούμε και την ηλικία του παιδιού και την τάξη του. Και στα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, πάντα και το λογόμετρο και το Αθήνα Τεστ... είναι διαφορετική η βαθμολογία ανάλογα με την ηλικία και την τάξη. Αλλά και σε ό,τι άλλο υλικό χρησιμοποιήσουμε, στα μεγαλύτερα παιδιά συνήθω έχουμε υλικό το οποίο αφορά ε, την τάξη. Τους και τη χρονολογική του ηλικία. Πάντα λοιπόν αξιολογούμε ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το αναπτυξιακό του επίπεδο και την τάξη που φυτά στο σχολείο. Λοιπόν, εδώ είναι παραδείγματα από το λογόμετρο. Αυτή είναι η πρώτη κλίμακα. Εδώ Δείχνουμε τις εικόνες στο παιδί και λέμε «δείξε μου την εικόνα η οποία δείχνει ένα άλογο ή ένα χελιδόνι» και περιμένουμε ότι το παιδί θα αναγνωρίσει τη σωστή εικόνα. Τα υπόλοιπα παραδείγματα αφορούν τη φωνολογική ενημερότητα. Σε αυτή τη δοκιμασία ε, λέει «εδώ βλέπεις μία μπανάνα, δείξε μου σε άλλες εικόνες ποια άλλη λέξη ξεκινάει όπως η μπανάνα» και περιμένουμε ότι το παιδί θα καταλάβει να πει μπάλα. Χωρί να τι ακούσει όμω, δεν τι λέμε πάντα τι λέξει. Όχι, συγγνώμη, σε αυτό τι λέμε τι λέξει. Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Είναι ε, ε, παρακάτω δοκιμαστή, αυτό νομίζω ότι δεν την έχω βάλει. Οπότε μετά λέει, α πούμε, μήλο, μπάλα, παγωτό και περιμένουμε ότι το παιδί μετά θα μα δείξει την μπάλα. Εδώ λέμε, το δείχνει την εικόνα αυτή, ε, καρότο, και εδώ ε, περιμένουμε, ζητά, του ζητάει να πει το κου. Ποια άλλη λέξη ξεκινάει με την ίδια φωνούλα όπως το καρότο, το σαλιγκάρι, το κουτάλι, η αγκινάρα και περιμένουμε το παιδί θα μας πει το κουτάλι που ξεκινάει πάλι από κου. Κάτι άλλο που ελέγχουμε στην σχολική ετοιμότητα και αυτό ήταν ένα παράδειγμα που ανέφερε προηγουμένως και η κυρία Γκίνη να μας, πει, να μας περιγράψει ένα βιντεάκι που έχει δει ή μια ταινία, ένα βιβλίο που έχει διαβάσει. Εδώ στο λογόμετρο έχει την αναδίγηση ιστορίας που πρώτα ε, η εκφωνήτρια λέει την ιστορία και μετά περιμένουμε το παιδί να την ε, επαναλάβει, ό,τι έχει καταλάβει βλέποντας τις εικόνες, έχει και άλλη μια δοκιμασία που είναι ελεύθερη αναδιαγήση, δηλαδή δεν λέει τίποτα η εκφωνήτρια, δείχνουμε μόνο τις εικόνες και περιμένουμε το παιδί θα πρέπει να περιγράψει τις εικόνες, να τις συνδέσει και να έχει και τη σωστή χρονική, αλληλουχία και υπάρχει και άλλη μια δοκιμασία που η εκφωνήτρια πάλι ε, Λέει μία ιστορία, το παιδί συνεχίζει και βλέπει τις εικόνες και ρωτάει κάποιες ερωτήσεις πάνω στην ιστορία που το παιδί θα πρέπει να τις απαντήσει σωστά. Ε, αυτά τώρα προέρχονται από το Αθηνά τεστ. Είναι οι γλωσσικές αναλογίες. Ε, λέμε, ας πούμε, το τραπέζι έχει πόδια, το αυτοκίνητο έχει και περιμένουμε να μας πει το παιδί ρόδες. Ε, το χιόνι είναι άσπρο ο ήλιος είναι κίτρινος. Ε, στο αυτή φοράμε σκουλαρίκι. Στο χέρι, στο δάχτυλο, στο χέρι νομίζω λέει, φοράμε δαχτυλίδι. Ε, το τραπέζι έχει σιρτάρια. Το παντελόνι έχει, περιμένουμε να μας πει τσέπες. Στο Αθηνά Τεστ υπάρχουν και κάποιες δοκιμασίες οπτικής αντίληψης που και στο λογόμετρο πούμε, και στο πρώτο περιμένουμε να μας δείξει σωστή εικόνα, εδώ είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, έχει την αντιγραφή σχημάτων, είναι δύο δοκιμασίες, έχω εικόνα από τη μία, ζητάμε στο παιδί να αντιγράψει ακριβώς τα σχήματα τα οποία βλέπει και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντινή αντιγραφή για να πάρει την πλήρη βαθμολογία. Αρχικά αυτό που βαθμολογούμε είναι να κάνει κάτι σχετικά παραπλήσιο, δηλαδή εδώ στη συγκεκριμένη να φτιάξει δύο τετράγωνα που τέμνονται στην κάτω γωνία του μεγάλου τετραγώνου και μετά ελέγχουμε αν είναι οι γωνίες ορθές, αν όντω τέμνονται και είναι μεγάλο το κενό, ώστε να πάρει την πλήρη βαθμολογία που εδώ είναι το 6 σε καθένα από αυτά και μετά το βαθμολογούμε και συνολικά. Μετά να κάνει τον ρόβο όσο το δυνατό πιο κοντινά στο σχήμα που βλέπουμε πάνω και μετά στο τελευταίο να έχει και τις 6 μπαλίτσες αρχικά να είναι σε σχήμα τριγώνου, να ενώνονται με μια νοητή γραμμή μεταξύ τους. Και στο λεξιλόγιο, ε, στην ουσία ρωτάμε τι σημαίνει κάθε λέξη ή τι γνωρίζεις, ε, τι είναι το μήλο, τι είναι τα γάντια, τι γνωρίζεις για τη θλίψη, ε, τι σημαίνει παραμελό. Εδώ βαθμολογούμε πάλι ανάλογα με την ηλικία και ε, ε, η απάντηση που περιμένουμε είτε θα είναι μία, και μία τέτοια δοκιμασία έχει και το λογόμετρο, είτε θα είναι μία σαφής ε, περιγραφή της έννοια της λέξης ο σαφέστατο ορισμό ή μπορεί να είναι μια γενική περιγραφή. Δηλαδή, α πούμε, ε, τι είναι το μήλο, είναι ένα φρούτο που τρώμε. Ε, και μπορεί και να πει είναι ένα κόκκινο φρούτο που τρώμε. Αυτό θα πάρει το δύο, τη μέγιστη βαθμολογία. Ή μπορεί να πει τι είναι το μήλο, είναι κάτι που τρώμε. Θα πάρει ένα. Και σημαντικό είναι να ελέγχουμε και ε, του αριθμού, αυτές οι δοκιμασίες... Στο Αθηνά, τέσσερις συμπεριλαμβάνονται και οι δύο στον έλεγχο της σχολικής ετοιμότητας. Ε, ωστόσο, στις κοινέ ακολουθίες που βλέπετε στη βάση, ε, σε αυτή την περίπτωση δεν το εφαρμόζουμε σε παιδιά μικρότερα των Υπιαγωγείου. Ε, νομίζω ότι είναι μόνο μια κλίμακα με τις ημέρες, γιατί δεν περιμένουμε να ξέρει ένα παιδί που πηγαίνει στον Υπιαγωγείο ε, τους μήνες, δεν περιμένουμε να ξέρει να μετράει, άντε να μετράει ένα-δύο μέχρι εκεί. Ε, οπότε και εδώ παίζει ρόλο η ηλικία. Η μνήμη αριθμών μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Ο εξεταστή λέει, ε, θα σου πω κάποιου αριθμού και εσύ πρέπει να του επαναλάβει. Έχει δύο ε, προσπάθειε, οπότε λέμε 4, 3, 3. Και πρέπει να το πει και με έναν σχετικά λογικό ρυθμό, ούτε πολύ γρήγορα, ούτε πολύ αργά. Αυτά τα εξηγούν και πλήρω στην εκπαίδευση για το Αθηνά τεστ. Ε, και το παιδί επαναλαμβάνει. Αν δεν το επαναλάβει, το λέμε άλλη μία φορά. Ε, και ε, στην, αν δεν το επαναλάβετε τη δεύτερη φορά, τότε θεωρούμε ότι δεν πέτυχε τη συγκεκριμένη δοκιμασία. Επίσης, να πω ότι σε όλα υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός που κόβουμε το τεστ. Στο λογόμετρο γίνεται αυτόματα, στο Αθηνά τεστ μας λέει σε κάθε περίπτωση ε, πότε μπορούμε να διακόψουμε την ε, δοκιμασία. Ε, ζητάμε λοιπόν να μας πει τι μέρα έχουμε σήμερα, ζητάμε να μας πει τι μέρα έχουμε, είχα, είχαμε χτες, τι μέρα θα έχουμε αύριο, στα μεγαλύτερα παιδιά όλες τις μέρες της εβδομάδας, στα μεγαλύτερα παιδιά και τους μήνες ε, και μετά να μας πει τους αριθμούς από το 2-12-2 στα μεγαλύτερα παιδιά ζητάμε και ανάποδα, από το 3 στο 18, από το 4 στο 24, το καθεξής. Αυτό αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά. Στα μικρότερα παιδιά, κάτω των 4 ετών, το κάνουμε πιο απλό. Μπορούμε να δείξουμε εικόνες και να πούμε... Δείξε μου το παιδί που έχει, ξέρω εγώ, τα περισσότερα μπαλόνια ή τα λιγότερα μπαλόνια. Αυτές είναι δοκιμασίες που είναι σε άλλα εργαλεία, αλλά για να έχουμε έτσι μια εικόνα σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, ε, όσο αφορά τους αριθμούς και την γνώση αριθμών, μπορούμε να δείξουμε τις εικόνες ή να ασχοληθούμε με το ελαφρύ και βαρύ. Ας πούμε μια πέτρα και ένα πούπουλο. Ποιο είναι πιο ελαφρύ, ποιο είναι πιο βαρύ. Και άλλη μια δοκιμασία του Αθηνά Τεστ που περιλαμβάνεται και στη σχολική ε, ετοιμότητα και μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες είναι η ολοκλήρωση προτάσεων. Κατά πόσο μπορεί ένα παιδί να ολοκληρώσει ενολογιακά μία πρόταση. Λέμε, ε, θα σου λέω μία πρόταση, θα λείπει το τελευταίο κομμάτι και εσύ πρέπει να το συμπληρώσει. Ζήσανε αυτή καλά κι εμείς καλύτερα ε, και ούτω καθεξής. Ε, ας πούμε ο δάσκαλος είπε ε, καλησπέρα σε όλους καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και νομίζω εδώ τελειώνουμε με τα παραδείγματα